έχουμε και όλα αυτά τις μεγάλες θεομηνίες, οι οποίες δεν είναι τυχαίες, δεν είναι συμπτωματικές, δεν είναι αποσπασματικές κλπ. Δηλαδή συμβαίνουν μία τώρα και μία μετά από ένα χρόνο ή μετά από έξι μήνες κλπ. Αλλά όλα αυτά οι θεομηνίες, όλα αυτά τα γεγονότα, όλες αυτές οι μεγάλες καταστροφές, είτε είναι πλημμύρες, είτε είναι τυφώνες, είτε είναι τσουνάμια, είτε είναι πυρκαγιές, είναι ό,τι είναι κλπ. Όλα αυτά προφητευμένα ως σημεία σε κείμενα και της Αγίας Γραφής και των Αγίων Πατέρων, που επαναλαμβάνω, όλα αυτά υπάρχουν αναλυτικά και στο αρχαίο αλλά και στην ερμηνεία, στη μετάφραση μέσα στα βιβλία μας. Όλα αυτά είναι σημεία των καιρών τα οποία μας είπε ο Χριστός μας, έτσι, μαζί με τους πολέμους και οι ακοές πολέμων, πρόκειται να γίνει πόλεμος, θα γίνει πόλεμος κλπ. Όλα αυτά είναι σημεία των καιρών τα οποία λέγει ο Κύριος μας και οι Άγιοι μας, τα οποία θα μας χτυπήσουν την καμπάνα ότι ο Αντίχριστος έφτασε, ήρθε, γεννήθηκε και ότι λίγα χρόνια μετά, έτσι όπως λέει ο Χριστός μας, εγγύς επιθύρες. Λέει, όταν θα δείτε αυτά τα σημεία και όταν θα δείτε τη σικιά, το Ισραήλ να ξαναφτιάχνει κράτος και να ξεκινάει πάλι όλη τη δραστηριότητα του ως κράτος κλπ, τότε λέει να ξέρει ότι είμαι δίπλα στην πόρτα. Και όταν κάποιος είναι δίπλα στην πόρτα, Λεωνίδα, αγαπητοί τηλεθέτες, δεν μπορεί να μακριά. Δεν μπορεί ούτε 500 μέτρα μακριά, ούτε 1000, ούτε χιλιόμετρα κλπ. Δηλαδή, τι θα γίνει εφόσον βασιλέψει ο Αντίχριστος? Λοιπόν, τι θα γίνει εφόσον βασιλέψει? Όλα αυτά γίνονται. Κλείνω το πρώτο μέρος για να έρθουμε στο τι θα γίνει. Όλα αυτά που γίνονται παγκόσμια και ζούμε και βιώνουμε και είναι πρωτόγνωρα και για εμάς τους Έλληνες αλλά και για όλο τον κόσμο, γίνονται για ένα και μοναδικό στόχο και σκοπό. Έτσι, να εξαθλιώσουν όλους τους ανθρώπους, να τους γονατίσουν, να τους κάνουν να χάσουν κάθε ελπίδα και κάθε αισιοδοξία κλπ. Και να, μαζί με την απαξίωση που έχει γίνει δικαίως, βεβαίως, κανείς δεν μπορεί να πει κάτι διαφορετικό σε όλο το πολιτικό σύστημα κλπ. Εκτός ελαχιστοτάτων εξαιρέσεων, έτσι ώστε να έρθει αυτός και να πούνε να επιτέλους και ένας άνθρωπος ο οποίος ενδιαφέρεται. Άρα μετά τη βασιλεία του Αντιχρίστου η κρίση φαινομενικώς θα πάψει. Όχι μετά την βασιλεία του Αντιχρίστου, λίγο πριν την βασιλεία του Αντιχρίστου. Ναι. Γιατί όταν ξεκινήσει η βασιλεία του Αντιχρίστου, έτσι έχουμε την ενθρόνησή του σύμφωνα με τις προφητείες στο ναό του Σολομώντα, που λίγο πολύ θα τον φτιάξει ο ίδιος. Αμέσως έχουμε την ενθρόνησή του ως παγκόσμιο βασιλέα και Θεού. Έτσι θα ανακηρυχθεί και Θεός επί της γης ο Αντίχριστος κλπ. Και μετά θα αρχίσει να δείχνει σιγά σιγά, δεν μπορώ να ξέρω ούτε λέμε προφητείες πόσο διάστημα μετά την εθρόνηση του ως παγκοσμίου βασιλέως και Θεού επί της γης θα αρχίσει να δείχνει το πραγματικό του πρόσωπο. Δεν αναφέρει καμία προφητεία πότε ακριβώς, αλλά αμέσως μετά, έτσι, μια εβδομάδα, ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες, έξι μήνες, δεν μπορώ να ξέρω, θα βγάλει τη μάσκα την οποία είχε, που θα παρουσιαζόταν στο πρώτο διάστημά του ως καλός, ως ευγενικός, ως πράος, ως ειρηνικός, ως άνθρωπος ο οποίος αγαπάει όλους τους ανθρώπους της γης και δεν κάνει καμία διάκριση κλπ. Και έδωσε και δίνει τις λύσεις κλπ. Έτσι, θα βγάλει αυτό το πρόσωπο, αυτή τη μάσκα και θα δείξει το πραγματικό του πρόσωπο ότι θα είναι ένας στιγνός δικτάτορας και θα ξεκινήσει μετά η παγκόσμια δικτατορία του, η οποία θα είναι μια δικτατορία, έτσι, με όσο όλο της το μεγαλείο, ασυγκρίτως χειρότερη και ανώτερη, έτσι, από οποιαδήποτε δικτατορία πέρασε ποτέ επί της γης. Και εκεί θα γίνουν οι πόλεμοι, οι οποίοι φαινομενικά φαίνονται να... Όχι, οι πόλεμοι θα έχουν σταματήσει τότε, έτσι, μετά την βασιλεία του Αντιχρίστου, σύμφωνα με τις γραφές, δεν θα υπάρχουν πόλεμοι τότε. Θα τους έχει καταργήσει λίγο πριν ο Αντίχριστος. Ο μόνος πόλεμος που θα υπάρχει μετά την ενθρόνηση του Αντιχρίστου ως βασιλέα και Θεού θα είναι ο πόλεμος εναντίον των χριστιανών και όλων εκείνων των ανθρώπων οι οποίοι δεν δέχθηκαν να τον προσκυνήσουν και να τον λατρέψουν κλπ. Αυτή και θα ξεκινήσει ο διωγμός Εκκλησίας που αναφέρει η Αποκάλυψη και η Άγιοι μας, η οποία θα κρατήσει περίπου 3,5 έτη. Και η Εκκλησία μας θα φύγει κυνηγημένη στην έρημο, όπως λέγει η Αποκάλυψη, για 1260 ημέρες. Ο μοναδικός πόλεμος μετά τον Αντίχριστο, την εθρόνηση του ενώ, έτσι μετά τον Αντίχριστο, θα είναι ο λεγόμενος Αρμαγεδόνας, ο οποίος θα γίνει κάτω στη γη του Μαγεδόν, κάτω στα Ιεροσόλυμα, κοντά στο Τελ Αβίβ κλπ. Που εκεί θα συγκεντρωθούν εκατομμύρια στρατός, έτσι και από τη μία πλευρά και από την άλλη όλων εκείνων, επειδή τελικά δεν θα δεχθούν τον Αντίχριστο ή θα καταλάβουν, θα συνειδητοποιήσουν ποιος ήταν αυτός που ψήφισαν για παγκόσμιο βασιλιά κλπ. Έτσι και θα συμπαραταχθούν οι δύο παρατάξεις και θα γίνει ο μεγάλος πόλεμος. Αυτός είναι ο μόνος πόλεμος που θα είναι βέβαια και ο καταστροφικότερος πόλεμος όλων των εποχών και όλων των αιών και δεν αποκλείεται, έτσι δεν είναι και αυτός που λέγεται για τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Δεν αποκλείεται αυτός να είναι ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος κατά κυριολεξία. Άλλοι πόλεμοι πριν την βασιλεία του Αντιχρίστου βεβαίως και θα υπάρξουν, βεβαίως και θα γίνονται και ακοές πόλεμο γιατί είναι σημείο των καιρών. Έτσι. Και δεν αποκλείεται να γίνει και ένας παγκόσμιος πόλεμος πριν την βασιλεία του Αντιχρίστου, αλλά δεν θα είναι παγκόσμιος με την έννοια
της απόλυτης καταστροφής και εξαθλιώσεις κλπ. Αλλά θα, είναι, ξέρω εγώ, θα συμμετέχουν, ξέρω εγώ, 10-15 κράτη ή κάποιες υπερδυνάμεις, θα γίνει, ξέρω εγώ, σε ένα τόπο ένας ψευτοπόλεμος κλπ. Και κάποιες μικροκαταστροφές και εκεί θα τελειώσει όλη η ιστορία. Μπορεί να ονομαστεί όμως παγκόσμιος πόλεμος, επειδή θα συμμετέχουν μέσα πολλά κράτη της παγκοσμίου κοινότητας. Ωραία. Αυτά λοιπόν είναι οι απόψεις. Τώρα θέλουμε αυτά να πάμε... Αυτά δεν είναι... Όχι, συγγνώμη. Οι απόψεις. Όχι, δεν είναι απόψεις. Όχι, δεν είναι αυτά απόψεις. Όλα είναι προφητείες, οι οποίες έτσι δεν σας είπα απολύτως τίποτα δικό μου μέχρι στιγμής. Όλα αυτά που λέω, τα αποδεικνύω μέσα στα βιβλία μου, είναι κείμενα τα οποία υπάρχουν, προφητείες οι οποίες υπάρχουν μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, στην Καινή Διαθήκη, στους Άγιους Πατέρες. Δεν είναι απολύτως τίποτα δικό μου. Έτσι, όπου είναι κάτι δικό μου, θα σας το λέω, αυτή είναι η δική μου άποψη, αυτή είναι η δική μου ερμηνεία. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει τίποτα δικό μου. Ακόμα και οι ημερομηνίες, έτσι οι οποίες λέγονται, βγαίνουν μέσα από διάφορα κείμενα και προφητείες των Αγίων και της Αγίας Γραφής, που είναι όλα τα στοιχεία μέσα στα βιβλία μας και μπορεί οποιοδήποτε θέλει, ας πούμε, να διασταυρώσει και να δει αν είναι έτσι ή διαφορετικά. Λοιπόν, για να πάμε σε μερικές. Ας δούμε στο πρώτο σας βιβλίο, Ο Αντίχριστος Ήλθεν, παραθέτεται τέτοιου είδους, ας πούμε, αποδείξεις, προφητείες. Ναι. Πείτε μας μερικές οι οποίες θέτουν την... έχετε εδώ ένα βιβλίο 700 σελίδων. Ναι. Εγώ μπορώ να βρω μία πολύ ωραία, γιατί στο... Ο πρώτος που στο βιβλίο Ο Αντίχριστος Ήλθεν είναι το πρώτο βιβλίο, το δικό μου αντίτυπο, που περιέχει το σήμα του Ισραήλ, το πώς το Ισραήλ θα μπει μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να το, εδώ το έχετε. Αυτό το 2006. Αυτό εδώ που λέτε, βλέπετε, κυρίες και κύριοι, αυτό το σήμα, το 2006 το έγραψε ο πατέρας Μάξιμος. Αυτή είναι η σημαία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, χωρίς τη σημαία του Ισραήλ μέσα. Mm. Και είχα πει τότε, για ποιο λόγο διάλεξαν 12 αστέρια για την σημαία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αφού τότε, όταν βγήκε αυτή η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν 10. Τα μέλη, γιατί πήγαν 12 και σήμερα είμαστε, ξέρω εγώ, 27 και άνω κλπ. Γιατί λοιπόν διάλεξαν και έκλεισαν στα 12? Γιατί είναι οι 12 φυλές του Ισραήλ. Δεν χρειάζεται πολύ φιλοσοφία. Και είπα επίσης, και το γράφουμε στο βιβλίο, για ποιο λόγο μέσα η σημαία αυτή στο κέντρο είναι κενό. Δηλαδή έχουμε μια σημαία όλο μπλε και 12 αστέρια και στο κέντρο κενό. Γιατί δεν έβαλαν κάποιο σύμβολο, κάποιο έβλημα κλπ. Όπως συνηθίζεται σε όλες τις σημαίες κλπ. Στο κέντρο να είναι το ό,τι πιο σημαντικό και ό,τι πιο σπουδαίο έχει και εκφράζει ένα λαό, ένα κράτος, ένα έθνος κλπ. Λοιπόν, το άφησαν κενό, γιατί θα βάλουν αυτό, μέσα... κυρίες και κύριοι, αυτό που βλέπετε έγινε φέτος. Το 2012. Πέρσι, το 2012. Το 16 Φεβρουαρίου του 2012 εγκαινιάστηκε. Τι είναι αυτό που εγκαινιάστηκε 16 Φεβρουαρίου του 2012? Το Εβραϊκό Κοινοβούλιο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έχετε ξανακούσει? Δεν το λένε. Ίσως είναι και το 2013, λένε, δεν είμαι σίγουρος. Ίσως είναι και φέτος το 2013. 16 Φεβρουαρίου, το έχουμε πάρει 16. Το site του Ιφογνώμων. Αυτό που βλέπετε το σύμβολο εγκαινιάστηκε πλήρως. Πέρσι, φέτος, θα σας γελάσω. Είναι το Εβραϊκό Τμήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας φαίνεται παράξενο? Διαβάστε το. Στις 16 Φεβρουαρίου εγκαινιάστηκε με μια σχετικά διακριτική συμπεριφορά των ΜΜΕ το Εβραϊκό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και για καλό λόγο. Αυτό το κοινοβούλιο βρίσκεται στις Βρυξέλλες στις ίδιες στηριακές εγκαταστάσεις του σημερινού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 27 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι 120 εκπρόσωποι του Εβραϊκού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Ισραήλ είναι μέσα στην Ευρώπη, δεν το ξέραμε. Πότε είναι μέσα στην δεν Ευρώπη? Δεν είναι. Θα το δούμε. Οι 120 εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, λοιπόν, του Εβραϊκού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το ίδιο όνομα ακούγεται ήδη σαν πρόκληση, δεν θα έπρεπε επομένως να είναι αντιπρόσωποι από αυτές τις 27 χώρες. Έτσι. Δηλαδή έχουμε 120 εκπροσώπους του Εβραϊκού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πατέρας Μάξιμος το 2006, σήμερα, ναι, είναι αλήθεια, εγκαινιάστηκε, δεν είναι ψέμα, δεν θα το βρείτε, δεν το ακούστε καπουθενά. Υπάρχει όμως. Σήμερα, ναι, εγκαινιάστηκε το Ευρωπαϊκό Εβραϊκό Κοινοβούλιο. Σας φαίνεται απίστευτο, κι όμως είναι πραγματικότητα. Εδώ να πούμε το εξής, ότι ο πατέρας Μάξιμος έχει γράψει μια σειρά βιβλίων, έχει γράψει και παρουσιάσει μια σειρά βιβλίων, την οποία θα την έχουμε μόνο σήμερα στην εκπομπή μας. Δεν το φέρουμε συχνά. Ο λόγος είναι γιατί αυτά τα βιβλία έχουν κινήσει ένα μεγάλο τσουνάμι διαμαρτυριών. Εγώ θα σας πρότεινα να τα μελετήσετε
να τα εξετάσετε και να βγάλετε εσείς τα συμπεράσματά σας. Και εμείς εδώ είμαστε να ακούσουμε οποιαδήποτε άποψη. Να πω ότι τα βιβλία που έχουμε σήμερα στο πακέτο είναι εκπληκτικό, ένα εκπληκτικό πακέτο, το οποίο περιλαμβάνει 5 βιβλία από τις εκδόσεις Κοσμάς Ετωλός, ένα CD καταπληκτικό και ένα εκπληκτικό επίσης φανταστικό DVD που έχει πολλά πράγματα. Ένα απόσπασμα είδαμε στην αρχή της εκπομπής μας. Το πρώτο βιβλίο του πακέτου, «Ο Αντίχριστος ήλθεν», 1983-2013. Στην τρίτη του έκδοση, 12.000, ένα βιβλίο 700 σελίδων, το οποίο περιλαμβάνει οτιδήποτε θέλετε να μάθετε για την έννοια του Αντιχρίστου και όλες τις πηγές που εντείνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Το δεύτερο βιβλίο είναι ένα χαμένο χειρόγραφο του Αγίου Όρους, του Οσίου Νείλου του Μυροβλήτου. Του Αγίου Όρους δηλαδή βρέθηκε στο Άγιον Όρος. Είναι πολλών αιώνων χειρόγραφο και αποδίδεται στον Όσιο Νείλο τον Μυροβλήτη. Λέγεται «Η πτώση και το τέλος του Αγίου Όρους». Είναι η συμπεριφορά των ιερέων στα έσχατα χρόνια. Πώς στα χρόνια τα οποία θα σημαίνονται τα σημεία των καιρών θα συμπεριφέρονται οι ιερείς γενικότερα. Και άλλα μιλάει και για τον Αντίχριστο, για τη Δευτέρα Παρουσία. Και εδώ υπάρχει όλο το κομμάτι του Αντιχρίστου και όλο το κομμάτι της Δευτέρας Παρουσίας από ένα αυθεντικό κείμενο τώρα. Από ένα πραγματικό κείμενο της Ορθοδοξίας, το οποίο δεν αμφισβητείται. Έτσι είναι από το Άγιον Όρος. Το τρίτο βιβλίο του πακέτου αυτού περιλαμβάνει το περίφημο βιβλίο του πατρός Μαξίμου, 2018, «Το τέλος του κόσμου, η Δευτέρα Παρουσία». Στην πραγματικότητα η Δευτέρα Παρουσία θα έρθει μετά το τέλος του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου, όπως προσπαθούμε να εξηγήσουμε κατά κάποιο τρόπο. Δεν είναι τόσο εύκολο κάποιος να το προβλέψει, όμως οπωσδήποτε προσπαθούμε να δούμε, να βάλουμε κάτω όλες τις προφητείες που έχουν υποθεί και από όποιον, να τα βάλουμε κάτω, να βρούμε μία σειρά. Το επόμενο βιβλίο είναι το περίφημο βιβλίο 666. Είναι το βιβλίο που αναλύει το σύμβολο του Αντιχρίστου. Γιατί ο Αντίχριστος διάλεξε αυτό το σύμβολο και τι αναφέρει η Αποκάλυψη του Ιωάννου, γι' αυτό ακριβώς και γιατί το αναφέρει μάλλον η Αποκάλυψη του Ιωάννου. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε και ένα καινούριο βιβλίο του πατρός Μαξίμου. Δεν το έχουμε ξαναπαρουσιάσει από την εκπομπή. Είναι το περίφημο «Η πόλη, η Αγία Σοφία και η αναλαμπή της Ορθοδοξίας». Γιατί πάρα πολλές απόψεις και προφητείες εμπλέκουν και την επαναλειτουργία της Αγίας Σοφιάς στους έσχατους καιρούς. Αυτά τα 5 βιβλία σήμερα στο 2-10-38-15.000 συνοδεύονται από ένα καταπληκτικό CD, με τα απολυτίχια των Αγίων μας. Ένα CD, ηχητικό CD, το οποίο περιλαμβάνει τα απολυτίχια των Αγίων μας. Έρχονται και οι Άγιες Μέρες, μην το ξεχνάμε. Και ένα εκπληκτικό DVD, θα το δίνουμε δώρο, με όλα όσα θα θέλατε να μάθετε για την κρίση και τις προφητείες. Η κρίση και οι προφητείες των Αγίων μας. Ένα DVD σας έδειξε ένα κομμάτι στην αρχή της εκπομπής. Σας το δίνουμε δώρο. Σήμερα στο 2-10-38-15.000. Όλα αυτά στα βιβλιοπωλεία έχουν 130 ευρώ, κυρίες και κύριοι. Σήμερα με 50 μόλις ευρώ, μόνο με 50 ευρώ, 1, 2, 3, 4, 5 βιβλία, ένα CD και ένα εκπληκτικό DVD, το οποίο όπως πάντα θα το πάρουν οι πρώτοι που θα προλάβουν να πάρουν αυτό το καταπληκτικό πακέτο, από 130 με 50 μόλις ευρώ, μόνο για σήμερα στο 2-10-38-15.000. Με ένα γραπτό μήνυμα στο 6-9-84-14-25-55. Θέλετε να έχετε άποψη? Είναι ένα πακέτο που τα έχει όλα. Περιλαμβάνει τα βιβλία του πατρός Μαξίμου, περιλαμβάνει την ανάλυση για το 666, περιλαμβάνει ένα πραγματικό κείμενο του Αγίου Όρους, δεν χωρά καμιά αμφιβολία, περιλαμβάνει CD με απολυτίκια και DVD, τα οποία θα βρείτε όλες τις προφητείες Παΐσιου, Ιωσήφ και όλων των μεγάλων της Ορθοδοξίας σε DVD μέσα στο... Το βλέπετε οπτικά δηλαδή. Έχει όλες αυτές τις προφητείες. Σήμερα μόνο στο 2-10-38-15.000, μόνο με 50 ευρώ. Από 130 με 50 μόλις ευρώ. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2-10-38-15.000. Πατέρα Μάξιμε. Ναι. Πάμε τώρα να
να πούμε μερικές αποδείξεις. Θέλω να ακούσω αποδείξεις. Βεβαίως. Πολύ αυτό θέλω να ακούσω. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας βιβλίο. Στη σελίδα 489, ο Αντίχριστος ήλθε δηλαδή, στη σελίδα 489. Ναι. Έτσι έχουμε την προφητεία, συγχωρείτε, 487. 487 λοιπόν έχουμε. Ωραία. Την προφητεία του Αγίου Νείλου. Μάλιστα. Ο οποίος λέει, ο Άγιος Νείλος, έτσι, λέγει ότι κατά το 1900, το 1900 δεν το λέω εγώ, το λέω Άγιος Νείλος. Άρα είναι μια ημερομηνία αυτή, είναι μια χρονολογία. Είναι μια χρονολογία. Τι λέει λοιπόν, ότι κατά το 1900 βαδίζω προς το μεσασμό του 8ου αιώνος, δηλαδή της 8ης χιλιετίδος, δηλαδή το 1992, έτσι από το 1900 βαδίζω προς το 1992 λοιπόν, άρχεται ο κόσμος του καιρού εκείνου να γίνεται αγνώριστος. Δεν θα γνωρίζεται ο κόσμος. Έτσι, για ποιο λόγο θα γνωρίζεται ο Άγιος Νείλος? Διότι όταν πλησιάσει ο καιρός ελεύθερος αντιχρίστου, θα σκοτιστεί διάνοια των ανθρώπων από τα πάθη της σαρκός. Θα υπάρχουν λοιπόν πολλά πάθη των ανθρώπων και θα πληθυρθεί σφόδρα η ασέβεια και η ανομία. Οι τότε άνθρωποι θα αγριέψουν και θα γίνουν σαν θηρία από την πλάνη του αντιχρίστου. Από την πλάνη του αντιχρίστου. Άρα θα υπάρχει ο αντίχριστος. Πότε? Μεταξύ των ετών 1900 και 1992. Τότε ευνηδίως θέλει. Είναι απόσπασμα αυτό. Τότε ευνηδίως θέλει έλθει η δίστομος ρομφαία, δηλαδή δευτέρα παρουσία, τέλος του κόσμου, και θα θανατώσει τον πλάνο και τους οπαδούς αυτού. Ο Άγιος Νείλος, και υπάρχει και παραπομπή, έτσι που λέει, που ακριβώς το λέει ο Άγιος Νείλος. Άρα λοιπόν εδώ ο Άγιος Νείλος, Λεωνίδα, αγαπητοί τηλεθεατές, μας δίνει μια πληροφορία. Ότι μετά το 1900 προς το 1992, έτσι ο κόσμος θα αρχίσει να γίνεται αγνώριστος, γιατί λέει θα μετασχηματίζονται μορφές των γυναικών και των ανθρώπων κλπ. Οι άνδρες θα γνωρίζουν από τις γυναίκες, τα πάθη των ανθρώπων θα πληθυνθούν κλπ. Οι κληρικοί λέει μέσα θα είναι άνδρες καινόδοξοι, φιλόδοξοι κλπ. Μην γνωρίζεις παντελώς τη δεξιά άνοδο από την αριστερά και άλλα πολλά κλπ. Για ποιο λόγο λέει? Διότι θα έχει γεννηθεί ο Αντίχριστος. Είναι μια απόδειξη αυτό. Αυτή που λέει ο Άγιος Νείλος και όχι ο πατήρ Μάξιμος. Ερώτηση. Ναι, φυσικά και είναι. Ας απαντήσει όποιος θέλει από μόνος του. Εξάλλου μπορούμε να πούμε φυσικά και το θέμα της αποκάλυψης σαν μια σημαντική πηγή. Έτσι, βέβαια, εννοείται. Βέβαια. Αποκάλυψη είναι... Η αποκάλυψη λέει ξεκάθαρα για την, ότι κάποτε όλοι θα σφραγιστούμε με το 666. Έτσι, θα έρθει περίοδος, εποχή, έτσι, που όλοι οι άνθρωποι επί της γης θα έχουν στο χέρι τους ή στο μέτωπο ή θα κρατάνε κλπ. Έναν αριθμό, γιατί χωρίς αυτό δεν θα μπορεί να κάνει κανείς καμία συναλλαγή. Και ο αριθμός αυτός θα είναι το όνομα ή ο αριθμός του Αντιχρίστου και θα είναι το 666. Έτσι το λέει αποκάλυψη και βλέπουμε ο αριθμός 666, Λεωνίδα, υπάρχει πλέον. Έτσι διαδεδομένος σε όλη τη γη. Δεν υπάρχει αντικείμενο, δεν υπάρχει τρόφιμο, δεν υπάρχει οτιδήποτε πράγμα κλπ. Στον πλανήτη, έτσι, ο οποίος δεν έχει σφραγιστεί με το λεγόμενο barcode system, με το γραμμικό κώδικα. Έτσι, που λειτουργεί με κωδικό, όπως λένε ήδη οι οποίοι δημιούργησαν το κωδικό, αυτό τον γραμμικό κώδικα, λειτουργεί με κωδικό 666. Ναι. Έτσι. Να το δείξουμε αυτό, να το καταλάβει ο κόσμος. Βεβαίως, ναι, ότι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μιλάει για έναν αριθμό ο οποίος θα είναι γραμμένος, θα είναι γραμμένος σε όλα τα σε όλους τους ανθρώπους και τα αντικείμενα. Και στο, θα είναι χαραγμένος, το χάραγμα που λέμε. Ναι, στην τελική του φάση. Ναι, στην τελική του φάση θα είναι χαραγμένος επάνω μας. Αυτό το χάραγμα, ποιο είναι το πρόβλημα, θα περιλαμβάνει τον αριθμό σίγουρα 666. Τι γίνεται τώρα? Γίνεται το εξής καταπληκτικό. Όλα τα barcodes, και αυτό το έχουν αποδεχθεί οι κατασκευαστές του barcode, δηλαδή δεν το αφισβητούν. Είναι έτσι αυτό που σας λέω. Με συγχωρείς, Λεωνίδα, το αποδέχθηκε επίσημα, έτσι και υπάρχει δήλωση μαγνητοσκοπημένη κλπ. Ο υπουργός, ο κύριος Παπαδάγκωνας, κάποια στιγμή στη δεκαετία του 2000, ή το 90, δεν θυμούμαι κλπ. Έτσι, ο οποίος βγήκε δημόσια και είπε βεβαίως και ο γραμμικός κώδικας barcode, εάν 13 ή το UPC κλπ. Λειτουργεί με κωδικό 666. Το παραδέχθηκε επίσημα σε μεγάλη εκπομπή στο Μέγκα. Ναι, είναι αποδεδειγμένο. Δηλαδή, περιλαμβάνει κάθε barcode έχει ένα δίγραμμο εδώ, ένα δίγραμμο εκεί και ένα δίγραμμο εκεί. Ολόιδια δίγραμμα είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Στην αρχή, στη μέση και στο τέλος. Είναι ο αριθμός 6. Μεταφράζεται στον υπολογιστή ως το 6. Δηλαδή κάθε barcode σε όλα τα προϊόντα, σε όλο τον κόσμο, ανεξαρτήτως είδους προϊόντος, είτε είναι αυτό το αυτοκίνητο, η κρέα στο σούπερ μάρκετ, η κλωστή, η βελόνα, η μηχάνημα, η αεροπλάνο, στο barcode περιέχει τον αριθμό 666.
Αυτό είναι εκπληκτικό να το σκεφτείτε, διότι πώς είναι δυνατόν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης 2000 χρόνια πριν να ξέρει όχι απλά ότι το κάθε τι πράγμα δεν μπορεί να αγοράσει και να πουλήσει τίποτα χωρίς αυτό, αλλά να ξέρει και τον αριθμό ακριβώς που θα έχει πάρει αυτό, θα μεταφέρει πάνω του. Αυτό είναι τρομερό, έτσι. Είναι τρομερό. Βεβαίως, και αυτό έγινε φυσικά έτσι, γιατί δεν μιλούσε απλώς μόνος του Ευαγγελιστής Ιωάννης, αλλά τον φώτιζε το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι, είναι γνωστό ότι στην Πάτμο που γράφτηκε η Αποκάλυψη, παρουσιάστηκε ο Θεός στον Άγιο Ευαγγελιστή Ιωάννη και του είπε: «Γράψε αυτά που σου λέω». Έτσι, άρα αυτά που έγραψε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης είναι λόγια του Αγίου Πνεύματος του Θεού που τα υπαγόρευε έτσι και τα έγραφε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης με μαθητή του τον Πρόχωρο κλπ. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό, Λεωνίδα, να πούμε ότι υπάρχει και στη σελίδα 359 του βιβλίου Αντίχριστος ήλθε και 360. Έτσι, έχουν χωρίσει τον κόσμο έτσι, σε 10 μέρη, 359 σελίδα. Σε 10 μέρη, έτσι, σε 10, πώς να το πούμε, κέρατα του θηρίου. Έτσι, τα οποία λογικά έτσι βγαίνει και η Αποκάλυψη πάλι που μιλάει για ένα θηρίο που θα βγει στην εποχή μας, το οποίο θα έχει 10 κέρατα, δηλαδή 10 εξουσίες, 10 δυνάμεις κλπ. Και ο του θαύματος, έτσι, χώρισαν ολόκληρη τη γη σε 10 τμήματα και μέσα εκεί ενέταξαν έτσι, όλα τα κράτη του κόσμου και έδωσαν ένα κωδικό. Έτσι, ναι. Δηλαδή, ο γραμμικός κώδικος αυτός που είδαμε που λέγεται ΕΑΝ 13, έτσι, mm-hmm. Και είναι το κάθε ζεύγος γραμμών είναι και ένας αριθμός κλπ. Το κάθε κράτος του κόσμου έχει ένα τριψήφιο αριθμό που είναι δικό του. Η Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, έχει το 520. Αν πάμε δηλαδή εκεί στη 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8η σειρά θα δούμε 5-20 Greek. Μάλιστα. Στη δίπλα. Εδώ. Εκεί, Greek. 6. Μάλιστα. Εδώ. Θα δούμε γράφει το 5-20 ανήκει στην Ελλάδα. Το 5-29 ανήκει στην Κύπρο. Το 5-39 ανήκει στην Ιρλανδία. Και ό του θαύματος, έτσι, πάλι άλλη σύμπτωση, Λεωνίδα, το Ισραήλ ξέρει τι κωδικό έχει. Τι κωδικό. 7-29. Ναι. Αν πάει κανείς εκείνα, λέει 729. Ναι. Αν τα προσθέσουμε 729, γράφει, δηλαδή το τριψήφιο αυτό νούμερο ανήκει στο Ισραήλ. Παγκοσμίως. Ναι. 729 8. Είναι το Ισραήλ. Είναι 18. Που συμπεριλαμβάνει μέσα τα τρία εξάρια. 6, 6, 6. 3, 6. Δεν μπορεί δηλαδή και εδώ πάλι να είναι σύμπτωση. Δηλαδή, δεν βάλανε 6-6 αυτή... όμως, δεν μπορεί να πείτε, δεν βάλανε ακριβώς. Δεν βάλανε 6-6 γιατί δεν υπάρχει πουθενά 6-6 για ευνόητους λόγους. Τι να κάνει 9-9, δεν υπάρχει πουθενά 666. Ναι. Αλλά όλος ο κόσμος, όλα τα κράτη είναι, συμπεριλαμβάνονται μέσα σε αυτό τα 10. Έτσι, τα 10 τμήματα κλπ. Αυτά τα βιβλία, κυρίες και κύριοι, είναι βιβλία εκπληκτικά, τα οποία θα σας δώσουν τη δυνατότητα να περιηγηθείτε σε έναν άλλο κόσμο, σε άλλες διαστάσεις. Είναι βιβλία τα οποία πρέπει να τα έχετε στη βιβλιοθήκη σας, διότι θα σας δώσουν τη δυνατότητα να έχετε ολοκληρωμένη άποψη πάνω σε αυτό το ζήτημα. Το πρώτο βιβλίο είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, το «Αντίχριστος ήλθε», το οποίο περιλαμβάνει όλες τις προφητείες περί Αντιχρίστου. Και τα σημεία των καιρών. Και τα σημεία ποια των είναι καιρών. Τα σημεία των καιρών, έτσι και αν έχουν επαληθευτεί στις μέρες μας τα σημεία των καιρών. Αναλυτικά, ένα-ένα. Όχι επιγραμματικά και συνοπτικά, ξέρω εγώ, πόλεμοι, ακοές πολέμων και φεύγουμε, ξέρω εγώ, θα ψυχρανθεί η αγάπη των ανθρώπων κλπ. Αναλυτικά. Έτσι, αναλυτικά, με στοιχεία κλπ. Και ντοκουμέντα. Το δεύτερο βιβλίο, Η Πτώση και ο Τέλος του Αγίου Όρους, το οποίο είναι ένα αυθεντικό κείμενο. Και έχει εκδοθεί ακριβώς όπως ευρέθη στο Άγιο Όρος. Δεν το έχουμε γράψει εμείς, δεν έχουμε χτυπεί πληκτρολογήσει, Λεωνίδα, για να μην πει κανείς ότι έχουν προσθέσει. Ακριβώς. Έχουμε αφαιρέσει. Είναι ακριβώς έτσι. Πανομοιότυπο αντίγραφο. Το τρίτο βιβλίο, 2018, η Δευτέρα Παρουσία. Πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Και το καινούριο βιβλίο, Η Πόλη, η Αγία Σοφία και η Αναλαμπή της Ορθοδοξίας, μαζί με το βιβλίο 666, μαζί με ένα καταπληκτικό CD με τα Απολυτή και τον Αγίων μας, μαζί με DVD, ανεπανάληπτο DVD, με τις προφητείες του Παΐσιου και όλων των άλλων χαρισματικών γερόντων και πατέρων της Εκκλησίας και της Ορθοδοξίας. Σε ειδικό DVD σήμερα στο 210-38-15.000 που σας δίνουμε δώρο. Όλα αυτά μόνο για σήμερα στο 210-38-15.000 από 130 με 50 μόλις ευρώ. Πάμε γρήγορα στο δεύτερο βιβλίο, Η Πτώση και το Τέλος του Αγίου Όρους. Ναι, τι περιλαμβάνει αυτό το βιβλίο. Αυτό, Λεωνίδα μου, είναι ένα ανέκδοτο χειρόγραφο έτσι, του Αγίου Όρους, το οποίο γράφτηκε μεταξύ των ετών 1810 με 1820 περίπου, έτσι, από έναν αγιορείτη μοναχό, καθ' υπαγόρευση του Αγίου Νείλου, ο οποίος άρχισε να δίνει συμβουλές
στους μοναχούς του Αγίου Όρους, οι οποίοι είχαν αρχίσει να ξεφεύγουν από τον 19ο αιώνα, 1800, και τους επανέφερε στην τάξη ο Άγιος Νίνος κλπ. Και μεταξύ αυτών τους είπε: προσέξτε, γιατί αν δεν μετανοήσετε και εσείς, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι μοναχοί και κληρικοί κλπ. Ανά τον κόσμο, έτσι θα συμβούν αυτά και αυτά τα γεγονότα κλπ. Και μάλιστα έχει ορίζει και συγκεκριμένες ημερομηνίες, έτσι που θα γεννηθεί ο Αντίχριστος και θα συμβούν κάποια γεγονότα τα οποία είναι μέσα στο βιβλίο και μπορεί κανείς να τα διαβάσει. Είναι ημερομηνίες, τις οποίες λέγει ο ίδιος ο Άγιος Νίλος, και υπάρχουν στο βιβλίο, έτσι, το οποίο είναι πανομοιότυπο αντίγραφο, πώς να το πούμε, σε φωτογραφία, έτσι, φωτοστατικό κλπ. Το οποίο δεν το γράψαμε εμείς για να μπορέσει να πει κανείς ότι προσθέσαμε ή αφαιρέσαμε. Και έχει πάρα πολλές αναφορές μέσα για τον Αντίχριστο, για τα έσχατα χρόνια, για τη Δευτέρα Παρουσία κλπ. Περί του Αντιχρίστου υπάρχει ειδικό κεφάλαιο εδώ, περί του Αντιχρίστου. Βλέπετε ότι δεν είναι κάτι που το λέγεται για πρώτη φορά. Και θα σας διαβάσω ένα μικρό κομματάκι από εδώ, εδώ στη σελίδα 265. Αν το διαβάσουμε εδώ που λέει «θα τάσσονται», εδώ, «θα ζωοτρέφεται ο Αντίχριστος». Εδώ να το, το λέει ξεκάθαρα. Μιλάει ξεκάθαρα, «όταν θα ταράσσονται οι άνθρωποι, τότε θα ζωοτρέφεται ο Αντίχριστος». Η ταραχή των ανθρώπων θέλει είναι η κατάχρηση, ο φθόνος, η μνησικακία, το μύθος, η έχθρα, η πλεονεξία, η αρενομανία, η μοιχεία, η πορνεία, η λύθη της πίστεως και η αλαζονία. Αυτά είναι η τροφή του Αντιχρίστου. Και με αυτή θα ζωοτρέφεται. Θα είναι η κεφαλή πάνω στα κάστρα. Επειδή δεν θα βρεθεί κανένα άξιο υποκείμενο διακεφαλή της πόλεως και χώρας, και εν και τούτο θα είναι αυτός η κεφαλή πόλεων και χώρων και χωρίων, και εξουσιαστήσει στον κόσμο και θα εξουσιάσει την αίσθηση του ανθρώπου και όλοι θα πείθονται εις αυτόν. Είναι αυτό το ανέκδοτο χειρόγραφο του Αγίου Όρους του 1811. Με 20 περίπου. Μέχρι εκεί, σε εκείνη την περίοδο, περιλαμβάνει με το νι και με το σίγμα την περίοδο του Αντιχρίστου. Λεωνίδα, αυτό υπάρχει στο πακέτο, γιατί όσοι αμφισβητείτε πρέπει να το μελετήσετε. Διότι αυτά δεν είναι πράγματα που βγάλαμε το κεφάλι μας. Είναι πράγματα τα οποία υπάρχουν γύρω μας και εμείς προσπαθούμε να βγάλουμε μια άκρη. Αξίζει τον κόπο, εδώ σας έχω όλα τα πάντα. Δεν σας έχω μόνο τα... Έχω του Μάξιμου, έχω το 666, έχουμε και όλες τις προφητείες σε DVD. Είπες για τους κληρικούς, Λεωνίδα μου, κοίτα, στη σελίδα, στο κεφάλι πήρα Αντιχρίστου, 264 σελίδα. Ναι. Λέει λοιπόν, έτσι, στη κάτω-κάτω, στη 64. Και πρώτο θα δυστυχεύσει ο κόσμος από την αγάπη, ο μόνο και σοφροσύνη. Δεύτερο θα δυστυχεύσει κάθε χώρα και κάστρο και να χαθούν τα υποκείμενα κεφάλαια από τα κάστρα και χώρες και περίχωρα. Αυτά. Και θέλει δυστυχεύσει τελευταία σειρά και θέλει δυστυχεύσει και η Εκκλησία του Χριστού από αρχιερείς και ποιμένες και πνευματικούς, καθώς από τώρα ήρχισε. Έτσι, τέλη 264, αρχές 265 σελίδα. Έτσι. Και θέλει δυστυχεύσει και η Εκκλησία του Χριστού από αρχιερείς και ποιμένες, κληρικούς δηλαδή, και πνευματικούς, καθώς και από τώρα ήρθε. Και ύστερα από αυτή τη στοιχεία θα γεννηθεί ο Αντίχριστος. Αυτό το λέμε όχι γιατί θέλουμε να προσβάλλουμε την Εκκλησία. Εννοείται. Το αντίθετο. Απλά να ξέρουμε ότι μέσα στην Εκκλησία έχουν παρισφύσει άτομα ή άτομα τα οποία έχουν χάσει την πίστη τους και δημιουργούν μια λάθος πορεία. Και αυτό είναι σημείο των καιρών. Ο Άγιος Κοσμάς, Λεωνίδα μου, έτσι δεν είναι. Φοράω και εγώ το τετιμημένο ράσο, αν και ανάξιος, έτσι, στην κυριολεξία και αμαρτωλός. Δεν είναι θέμα, δεν είναι κατά, πώς να το πω, του θεσμού, της εκκλησίας, του ράσου κλπ. Μη γέννητο. Έτσι, αλλιώς δεν το φορούσα το ράσο αυτό. Αλλά είναι ότι είναι προφητείες προφητευμένες, οι οποίες υπάρχουν από πολλούς Άγιους. Ο Άγιος Κοσμάς λέει ότι στα έσχατα χρόνια. Στην 8η χιλιετηρίδα, η κληρική των εσχάτων χρονολίου που τον εντύχουσαν θα είναι η χειρότερη και η ασεβέστερη πάντων. Δεν λέει αμαρτωλοί. Αμαρτωλοί λίγο πολύ είμαστε όλοι. Λέει ασεβείς. Δηλαδή δεν θα σέβονται τα θεία, τα ιερά. Έτσι. Και το ίδιο λέει και ο Άγιος Νίλος. Το ίδιο λέει και ο Άγιος Κύριος Αλεξανδρίας. Θα έχει χάσει η επίσημη Εκκλησία κατά κάποιο τρόπο τον προσανατολισμό της. Ο Αυγουστίνος ο Καντιώτης, Λεωνίδα μου, είναι πρόσωπο το οποίο είναι, πώς να το πούμε, παγκίνος, ας πούμε, αποδεκτό. Ο μακαριστός κλπ. Λοιπόν, όταν ζούσε και υπάρχει όποιο θέλει μπορεί να μπει στο blog Αυγουστίνος Καντιώτης κλπ. Να το δει, που λέει το τελευταίο όπλο του διαβόλου. Πρόσεξε, Λεωνίδα. Το τελευταίο όπλο του διαβόλου. Το λέει ο Αυγουστίνος Καντιώτης πριν κοιμηθεί. Ότι λέει ότι στα λίγο πριν το τέλος του κόσμου ο διάβολος θα χρησιμοποιήσει, λέει, ένα τελευταίο όπλο. Δεν υπήρχε άλλο, δεν υπάρχει άλλο. Ποιο? Θα πάει, λέει, και θα χειροτονεί ο ίδιος δεσποτάδες και παπάδες και θα τους έχει στην εξουσία του για να μπορεί με αυτόν τον τρόπο να αλώσει και να διαφθείρει την Εκκλησία και τους πιστούς κλπ.
Δεν αυτό, το λέω κυρίες και κύριοι, σας τα θέτουμε υπό την δική σας αντίληψη. Είναι βιβλία σημαντικά, με επιχειρήματα. Η πτώση και το τέλος του Αγίου Όρους, του Οσίου Νείλου, του Μυροβλήτου. Ένα καταπληκτικό βιβλίο που αξίζει να το μελετήσετε όσοι ενδιαφέρεστε για όλα αυτά τα ζητήματα. Μαζί με το βιβλίο του πατρός Μαξίμου Αντίχριστος Ήλθερ. Μαζί με το βιβλίο για το 666. Αναλυτικά πώς αυτός ο αριθμός υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Και γιατί ο Αντίχριστος έχει επιλέξει αυτό το νούμερο. Μία, αν μου επιτρέψει μια διακοπή, πάμε πάλι ξανά στον Άγιο Νείλο, σελίδα 274. 274. Ξεκινάμε από τη 273. Μάλιστα. Που λέει περί καταστάσεως του Αγίου Όρους. Ναι. Μεγάλη ευχαριστία δείξατε, λέει ο Άγιος Νείλος, και δείχνεται και ακόμη μεγαλύτερα ευχαριστία έχουν να δείξουμε τα γενέστεροι στο όρος τούτο. Εάν πείτε από ότι το γνώσκεις εσύ, ρωτάει ο Άγιος Νείλος, σας αποκρίνουμε ότι ο Θεός το γνώσκει. Αυτό το γνωρίζει ο Θεός, εννοείται, το γνωρίζω και εγώ. Και εγώ το γνώσκω ότι βρίσκομαι και βρισκόμαι και θα βρίσκομαι τώρα εδώ μέσα στο περιβόλι της Παναγίας χρόνος 7.73, όπου βρίσκομαι εδώ μέσα. Και βλέπετε την κατάσταση των ανθρώπων των παλαιών, πάμε από τις ουσίες των παλαιών πατέρων, διεγυρνάμε σελίδα την πολιτεία και τη σημερινή κατάσταση των ανθρώπων και απορώ περί τούτου πώς πολιτεύονται στην απόλυτη ψυχή του. Και όχι για τη σωτηρία του. Και λίγο πιο κάτω κλπ. Έτσι και λέει εδώ πέρα, στη μέση περίπου τώρα τη σελίδα 274. Άραγε, ως αν τι θέλει να γίνει η μοναδική πολιτεία ή μοναχή. Όταν έρθουν τρεις φορές 25 από τότε που γράφει το βιβλίο, ως αν ποια στεναχωρία θέλει είναι στην καθαρά πολιτεία. Και ως αν πει απώλεια και ευρυχωρία θέλει έχει μέσα στο κύκλο της μοναδικής πολιτείας, αλλά εις το τέταρτο 25ο, δηλαδή μετά 100 χρόνους, δηλαδή εις τους 1018 και 800, δηλαδή 1818 έως το 1918, από το 1818, έτσι, βλέπετε, 2, 4, 6 σειρές από το τέλος. 274 εγώ, δικές μου είναι ημερομηνίες. Από το 1818 μέχρι το 1818, έτσι θα έχουν αρχίσει να γίνονται αυτά που λέει ο Άγιος Νείλος και να παίρνει το δρόμο της ο μοναχισμός και η κληρική και η λαϊκή κλπ. Και να ξεφεύγουν σιγά σιγά και να γεννηθεί ο Αντίχριστος. Το λέει ξεκάθαρα. Άρα ο Αντίχριστος είναι γεγονός. Δεν χωρά αμφιβολία. Η πτώση και το τέλος του Αγίου Όρους, ο Αντίχριστος ήλθεν, η πόλη Αγία Σοφιά και η εναλαμπή της Ορθοδοξίας και 2018 η Δευτέρα Παρουσία μαζί με το βιβλίο 666, μαζί με CD με τα πολιτίκια, μαζί με εκπληκτικό DVD η κρίση και οι επατέρες της Εκκλησίας. Εδώ θα δείτε όλες τις προφητείες των πατέρων, των σημερινών σύγχρονων πατέρων, είτε έχουν κοιμηθεί είτε όχι, οι οποίοι μιλάνε για την κρίση και το τι έχει να γίνει στα έσχατα χρόνια. Δεν είναι δικά μας πράγματα. Τίποτα δεν είναι δικό μας. Πραγματικά δεν είναι. Είναι όλα, θα δείτε εδώ πέρα. DVD, σας το δίνουμε να το δείτε. Δείτε το. Σήμερα στο 210-38-15.000 όλα αυτά για να τα βρείτε στα βιβλιοπωλεία έχουν 130 ευρώ. Με 50 μόλις ευρώ, αλλά μόνο για σήμερα, μόνο για τώρα, στο 210-38-15.000 μήνα γραπτό μήνυμα, στο 6984-14-25-55. Πάμε στο βιβλίο 2018, η Δευτέρα Παρουσία. Εδώ περιλαμβάνει και υπάρχει ένα πολύ μεγάλο παράρτημα που αναλύονται όλα τα ερωτήματα που έχουν τεθεί κατά καιρούς και όλες οι ενστάσεις. Όλες οι ενστάσεις. Ότι παράδειγμα αυτό που λένε κάποιοι, ότι περιδέει τη ημέρα εκείνη και ώρα, έτσι το λέει βεβαίως το Ευαγγέλιο και ο Κύριος μας, ουδής γνωρίζει. Άρα σου λένε κάποιος, αφού εδώ ο ίδιος ο Χριστός μας λέει περιδέει τη ημέρα εκείνη Δευτέρα Παρουσία και τη ώρα, δεν γνωρίζει κανείς, ούτε οι άγγελοι κλπ. Παρά μόνο πατήρ, πώς έρχεσαι εσύ, πατέρα Μάξιμη, και μας λες το 2018 θα γίνει Δευτέρα Παρουσία, αυτό που δεν γνωρίζουν ούτε οι άγγελοι, ούτε κανείς άγιος κλπ. Και φέρνω ακριβώς μέσα στο βιβλίο αυτό, έτσι όλα τα επιχειρήματα όλων των Αγίων τη Αγία Γραφή που μιλάνε ξεκάθαρα με χρονολογίες και ημερομηνίες. Και ρωτάω παράδειγμα, αφού δεν γνωρίζει κανείς πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, ούτε ημέρα, ούτε ώρα κλπ. Έτσι, πώς έρχεται λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, πώς έρχεται ένα σωρό Άγιοι κλπ. Και μας λένε πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία και όχι εγώ. Παραδείγματος χάρη. Έτσι, πάμε στη σελίδα. Εσείς μη χάνετε χρόνο. Στο 210-38-15.000 η προσφορά ισχύει μόνον για τη σημερινή εκπομπή. Ζητήστε και τα δώρα. Δύο δώρα έχουμε σήμερα. Και CD με τα πολιτίκια και μεγάλο εκπληκτικό DVD, το οποίο θα το έχετε για πάντα στην ταινιοθήκη σας και είναι πραγματικά συλλεκτικό, από 130 με 50 μόλις ευρώ. 210-38-15.000 6984-14-25-55. Είναι μια ανεπανάληπτη προσφορά, δεν είναι DVD απλό, είναι DVD το οποίο περιλαμβάνει
όλες τις προφητείες των Αγίων. Σας έδειξε ένα μικρό απόσπασμα στην αρχή της εκπομπής. Μην χάνετε χρόνο. Λοιπόν. Στο 2.10.38.15, ποια σελίδα πάμε? Πάμε σελίδα 179. Λέει, 179. Λοιπόν, δεν μπορούν να καταλάβουν ορισμένοι, δεν θέλουν να καταλάβουν, έτσι, αυτά τα οποία λένε, λέει η Εκκλησία μας και οι Άγιοι μας. Σου λένε, αφού δεν γνωρίζει κανένας, πώς ορίζει εσύ? Και τους λέω, βρε ευλογημένοι άνθρωποι χριστιανοί, δεν ορίζω εγώ, οι Άγιοι τα γράφουνε, ορίστε και πού το γράφουνε και ποια σελίδα και ποιο βιβλίο. Εκεί, εκείνη το δικό του. Σου με πεις και αν με πείσεις. Πάμε λοιπόν να δούμε τι λέει ο Άγιος Νικόδημος και όχι ο Πατήρ Μάξιμος. Μας λέει, κατά το μεσονύχτιον της Κυριακής έχει να γίνει η Δευτέρα Παρουσία και να έλθει ο άδυτος ήλιος δικαιοσύνης Χριστός, καθώς τούτο οι θεοφόροι πατέρες λέγουσι. Τι λέει εδώ, Λεωνίδα, ο Άγιος Νικόδημος? Ότι... Είναι προφανές. Είναι προφανές. Ότι θα γίνει στο μέσο, δηλαδή μεσάνυχτα της Κυριακής. Μας ορίζει λοιπόν και η μέρα και η ώρα. Εγώ ορίζω. Ορίστε, ο Άγιος Νικόδημος. Και για να μην πει κανείς ότι το λέει, το αναφέρω μόνο το όνομα του Αγίου Νικοδήμου και δεν λέω που το αναφέρει, έτσι, έχουμε και παραπομπή, η οποία είναι 266 παραπομπή. Μπορεί να πάμε, ας πούμε, στη σελίδα. Στην παραπομπή 266. Είναι σαφές ότι, ότι οπωσδήποτε αυτά σελίδα λέγονται γενικώς. Σελίδα 491, Λεωνίδα. Ναι. 266 λοιπόν παραπομπή, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, 491 σελίδα. Ναι, θα το βρω. Στην 491 σελίδα λοιπόν, 266 παραπομπή, Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου, πνευματικά γυμνάσματα, σελίδα 273. Ορίστε λοιπόν που το λέει ο Άγιος Νικόδημος, στα πνευματικά γυμνάσματα, στη σελίδα 273. Έτσι, παραπομπή 266. Εκεί λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος λέει ότι όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, και ο Άγιος Νικόδημος λέει η άποψη δική του, χρησιμοποιεί τους Άγιους Πατέρες και λέει οι Άγιοι Πατέρες όταν το έγραφε. Έτσι, γιατί όταν το έγραφε δεν ήταν ακόμα αναγνωρισμένος Άγιος. Μας λένε τι, ότι Δευτέρα Παρουσία θα γίνει ημέρα Κυριακή και μεσάνυχτα. Μετά το λέει μόνο ο Άγιος Νικόδημος? Όχι. Αναφέρει και ποιους πατέρες το λέει. Ο Άγιος Γρηγόριος, ο Μέγας Βασίλειος. Πάμε σελίδα 183, Λεωνίδα. Mm-hmm. Στην 183 λοιπόν. Έτσι μας λέει ο Άγιος Νικόδημος, τα ίδια λοιπόν λένε περί της Κυριακής ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, 183 τέρμα κάτω. Τα σχεδόν τα αυτά λοιπόν μας λένε περί της Κυριακής, δηλαδή θα γίνει Κυριακή και μεσάνυχτη Δευτέρα Παρουσία, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και άλλοι πολλοί. Όλοι αυτοί οι Άγιοι λοιπόν μαζί με τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη μας λένε ότι θα γίνει Κυριακή. Στην ίδια σελίδα πάνω, πιο πάνω, ο Άγιος Μητροπολίτης Άρτης μας κοινός ο Στουδίτης μας λέει και σε ποια ώρα θα αναισθηθεί ο Χριστός. Πάνω-πάνω, Λεωνίδα. Mm-hmm. Πάνω-πάνω στην ίδια σελίδα. Έτσι, ώστε κατά την έκτη ώρα της νυχτός, δηλαδή μεσάνυχτα, 12 μεσάνυχτα, δηλαδή κατά το μεσονύχτιο, το επεξηγεί ο ίδιος ποια είναι η έκτη ώρα της νυχτός, θα αναισθήθει ο Κύριος και άρα όλοι εμείς κλπ. Το ίδιο μας λέει λοιπόν και ο Άγιος Μητροπολίτης Άρτης μας κοινός Στουδίτης. Είναι σαφές ότι υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία. Και δίπλα ακριβώς ένα τελευταίο στην ίδια σελίδα, το ίδιο μας λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. 182 σελίδα, έτσι, κάτω-κάτω. Διότι ερμηνεύοντας την παραβολή των 10 Παρθένων, μας λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, κατά μεσάνυχτα όμως ακούστη μία φωνή, λέει η παραβολή που μας λέει ο Χριστός. Ποια είναι, λέει, γιατί είναι, λέει, μεσάνυχτα? Εδώ πάλι λέει τώρα και ο Χρυσόστομος, θέλει να δείξει ο Θεός ότι η Ανάσταση, στη Δευτέρα Παρουσία, λέει, θα γίνει κατά τη διάρκεια της νυχτός τα μεσάνυχτα. Σαφέστατα. Δεν χρειάζεται να πούμε αλλά σε αυτό το σημείο. Αυτό είναι σαφές ότι υπάρχουν πάρα πολλές πηγές και για την έλευση του Αντιχρίστου και για τη Δευτέρα Παρουσία. Είναι αμέτρητα, θέλουν... Λεωνίδα, εδώ μέσα υπάρχουν. Είναι αμέτρητα. Δηλαδή είναι μέσα από τη... Έχουμε την προφητεία του Δανιήλ στο 12ο κεφάλαιο που μας λέει πότε ακριβώς θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Άρα, λοιπόν, με χρονολογία. Για να το ανακεφαλαιώσουμε, έχουμε τη βασιλεία του Αντιχρίστου. Δημιουργείται καταρχήν μια κρίση. Βασιλεία, Λεωνίδα μου, να διευκρινίσουμε σημαντικό αυτό. Επέτρεψε μου, παρακαλώ. Όταν λέμε βασιλεία, εννοούμε τα 3,5 χρόνια της βασιλείας του από τη στιγμή που θα εθρονιστεί. Που και αυτά, σύμφωνα με τον Χριστό, λέει ότι θα κολοβωθούν. Τώρα, τι εννοεί για τους εκλεκτούς, λέει, γιατί θα είναι τόσο μεγάλη θλίψη που δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουν να αντέξουν οι άνθρωποι. Και λέει θα κολοβωθούν. Πώς το είναι το κολοβωθούν τώρα, είναι άλλο θέμα. Αν έχουμε χρόνο, μπορούμε να το αναλύσουμε στη συνέχεια. Άρα, μιλάμε λοιπόν από τη στιγμή που θα εθρονιστεί και θα βασιλεύσει ο μεγάλος βασιλιάς, αυτή θα είναι η βασιλεία του. Το προηγούμενο διάστημα υπάρχει μια σύγχυση, έτσι, που άλλοι λένε θα είναι τόσο, άλλοι λένε κλπ. Και αυτό θέλει συζήτηση πλέον, έτσι, πόσο θα είναι το διάστημα, γιατί μέσα στην εγγεγραφή κανένα μια προφητεία δεν λέει πόσο θα είναι το διάστημα που θα αφορεί το προσωπείο, το καλό της μάσκας για να ξεγελάει στον κόσμο κλπ. Ωραία. Καταρχήν θα υπάρξει μια γενικότερη κρίση. Αυτό το βιώνουμε ήδη. Θα έρθει ο Αντίχριστος και θα βασιλέψει.
η κρίση κατά κάποιο τρόπο θα πάρει μια αναβολή. Και ταυτόχρονα μετά θα γίνουν πάρα πολλοί πόλεμοι, ώστε να υπάρξει τέλος η καταστροφή του κόσμου και να υπάρξει η δευτέρα παρουσία. Αυτό που... θέλω να μας πείτε λίγο, τι θα γίνει στα χρόνια μετά την έλευση του Αντιχρίστου. Τι θα γίνει, μας ενδιαφέρει. Εντάξει, μας πείσατε πράγματι, από ό,τι φαίνεται, έτσι λένε τα ειδικά κείμενα. Ότι θα γίνει, θα βασιλέψει ο Αντίχριστος. Τι θα γίνει μετά την έλευση του Αντιχρίστου? Σύμφωνα με την Αποκάλυψη, την Αγία Γραφή, Παλαιά Καινή Διαθήκη, τους Αγίους και Θεοφόρους Πατέρες, από τη στιγμή που θα βασιλεύσει ο Αντίχριστος ως βασιλεύς πλέον και Θεός, έτσι. Είναι καλύτερα, λένε όλοι οι Άγιοι, συγγνώμη για αυτό που θα πω, έτσι λένε οι Άγιοι, το επαναλαμβάνω και μπορώ να το αποδείξω με κείμενα και παραπομπές. Όλοι οι Άγιοι λένε είναι καλύτερα να μην ζει άνθρωπος στην εποχή εκείνη. Ο Χριστός μας στο Κάπα Δέλτα κεφάλαιο, δηλαδή 24 του Ματθαίου, μέσα στην Καινή Διαθήκη, περισσότερο έχουν Καινή Διαθήκη, ας πάνε στο Κάπα Δέλτα, 24 του Ματθαίου, το πρώτο Ευαγγέλιο, λέει ο Χριστός μας ο ίδιος, ότι τότε θα γίνει η χειρότερη θλίψη που έχει έρθει ποτέ επί της γης από τότε που υπάρχει η παγκόσμια ιστορία. Δεν θα ξαναγίνει ποτέ. Ούτε έχει γίνει, ούτε θα ξαναγίνει ποτέ τέτοια μεγάλη θλίψη. Αν οι Άγιοι που περιγράφουν τα χρόνια εκείνη λένε θα γίνουν τέτοια θλίψη, τέτοια στεναχώρια, τέτοιες επιδημίες, τέτοιες αρρώστες. Καταρχάς θα σταματήσει να βρέχει ο ουρανός. Δεν θα βρέχει. Σιγά σιγά δεν θα έχουν οι άνθρωποι νερό να πιούν. Δεν θα βλαστάνε η γη χορτάρι. Δεν θα μπορούν να φάνε τα ζώα. Θα πεθαίνουν τα ζώα. Κατά επέκταση θα αρχίσουν να πεθαίνουν και οι άνθρωποι. Θα μένουν χιλιάδες, εκατομμύρια άταφοι κλπ. Λόγω των ασθενειών και της επιδημίας. Θεομηνίες, καταστροφές παγκοσμίως θα γίνονται. Έτσι σε όλη τη γη. Οι άνθρωποι θα ζουν όλα αυτά, θα φεύγουν από τον βορρά, θα πάνε στην νότο για να είναι καλύτερα και θα βρίσκουν χειρότερα. Από τη Δύση στην Ανατολή και από την Ανατολή στη Δύση πάλι για να βρουν καλύτερα και όλοι θα βρίσκουν παντού χειρότερα κλπ. Και θα υπάρχει τέτοια θλίψη, τέτοια δυστυχία, τέτοιο κλάμα, τέτοιο σωδηρμό λέει που ουδέποτε άλλοτε θα υπάρξει επί τη γη. Και γι' αυτό λένε έτσι καλύτερα να με ζήσει κανεί επί την εποχή. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Μόνο κάτι σημαντικό λέω να πω. Μόνο οι άνθρωποι οι οποίοι δεν θα προσκυνήσουν τον Αντίχριστο, λέει η Γραφή και οι Άγιοι Πατέρες, δεν θα προσκυνήσουν τον Αντίχριστο. Δεν θα πάρουν το 666 σφράγγισμα στο μέτωπο ή στο δεξιό χέρι κλπ. Έτσι, μόνο αυτοί οι οποίοι θα φύγουν στα όρια και στα βουνά, σύμφωνα με τις εντολές των Αγίων και του Κυρίου μας, μόνο αυτοί θα προστατευθούν από την παντοδύναμη αγκαλιά και τα χέρια του Θεού και δεν θα ζήσουν. Ενώ δηλαδή θα γίνονται κοσμοϊστορικά γεγονότα και θλίψεις και στεναχώριες, αυτοί οι άνθρωποι θα σκεπαστούν από τις παντοδύναμες φτερούγες του Θεού και δεν θα βλέπουν. Ούτε θα νιώθουν, αλλά θα τους σκέπει, θα τους φροντίζει, θα τους ταΐζει, θα τους δίνει η χάρις και η παντοδυναμία του Θεού κλπ. Πάμε. Αυτά κυρίες και κύριοι είναι πράγματα τα οποία εσείς θα κληθείτε να τα μελετήσετε. Αφορά το μέλλον του κόσμου, της Ελλάδας, ολόκληρης της γης. Και έχουν υποθεί από ανθρώπους οι οποίοι κατέχουν μεγάλες θέσεις είτε στη γη παγκόσμιο, στο παγκόσμιο στερέωμα, είτε όμως και στην ιεραρχία της Ορθοδοξίας. Τουλάχιστον την ιεραρχία όπως την έχουν φτιάξει οι πιστοί. Θέλω να εμείς, το μόνο που έχουμε να κάνουμε να σας δώσουμε αυτά τα βιβλία, σας τα δίνουμε κάτω από τη μισή τιμή, μόνο για σήμερα. Σας δίνουμε και οπτικό και ακουστικό υλικό για να τα συνοδεύσετε. Είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο με 5 βιβλία, ένα CD και ένα DVD. Τα έχουν όλα και δίνονται σχεδόν στο 1 τρίτο της τιμής, δηλαδή από 130 με 50 ευρώ. Μόνο για σήμερα στο 2-10-38-15.000 με ένα γραπτό μήνυμα στο 6-9-84-14-25-55. Τηλεφωνήστε τώρα και πάρτε τα όλα. Είναι κάτι ανεπανάληπτο και ισχύει μόνο για την εκπομπή που βλέπετε, μόνο για τώρα. Πάμε γρήγορα να δούμε ένα-ένα τα βιβλία και τι περιλαμβάνω. Θέλω, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, δύο λόγια το καθένα. Πρώτο βιβλίο. Ο Αντίχριστος ήλθε. Είναι όλες οι προφητείες, όλα τα κείμενα της Αγίας Γραφής και των Αγίων Πατέρων που έχουν σχέση με τον Αντίχριστο, τα σημεία των καιρών κλπ. Δεύτερο βιβλίο. Η πτώση και ο τέλος του Αγίου Όρους. Η πτώση και το είναι ένα ανέκδοτο χειρόγραφο, δεν έχει ξαναεκδοθεί ποτέ. Το εξέδωσαν για πρώτη φορά οι εκδόσεις Άγιος Κοσμάς Ωτόλος, που είναι μια αναφορά του Αγίου Νείλου σε ένα μοναχό Αγιορείτη το 1810 με το 1820. Εκεί μέσα έγινε αυτή η υπαγόρευση και αναφορά του Αγίου Νείλου, που έχει να κάνει με τους μοναχούς του Αγίου Όρους σε κατεξοχήν εξαιρέτως με τους μοναχούς, αλλά και γενικότερα με όλους κληρικούς και μοναχούς όλου του κόσμου κλπ. Με τα έσκατα χρόνια, με τον Αντίχριστο και τη Δευτέρα Παρουσία και με συγκεκριμένες ημερομηνίες και χρονολογίες που αναφέρει μέσα και είδαμε δύο από αυτές τον Άγιο Νείλο.
666, τι περιλαμβάνει αυτό το βιβλίο? Ένα βιβλίο το οποίο έχει αναφορά πάλι στον Αντίχριστο και σε διάφορα κείμενα περί Αντιχρίστου κλπ. Και αναφέρεται κυρίως στον αριθμό 666, πότε πρωτοεμφανίστηκε, τι σημαίνει ακριβώς, ποια είναι η ερμηνεία του, γιατί διάλεξε τον αριθμό αυτό ο Αντίχριστος κλπ. Και πιο πιθανό μπορεί να είναι το όνομα του Αντιχρίστου. Το επόμενο βιβλίο, 2018. Αν όχι το όνομα ή το προσωνύμιο. Όνομα ή προσωνύμιο. 2018, το τέλος του κόσμου, η δευτέρα παρουσία. Είναι όλα τα νεότερα στοιχεία και δεν έχει καμία σχέση με όλα τα άλλα βιβλία. Είναι κάτι ξεχωριστό και αναφέρεται σε όλες εκείνες τις αποδείξεις που είναι πάνω από 20, 30, 40 αποδείξεις κλπ. Μέσα από την Αγία Γραφή και τους Αγίους Πατέρες, οι οποίοι μας μιλάνε οι Άγιοι πλέον με συγκεκριμένες ημερομηνίες, χρονολογίες για ημέρα, ποια ημέρα θα γίνει δευτέρα παρουσία, ποια ώρα, ποιο μήνα, ποιο έτος, ποια χιλιετία κλπ. Έτσι, όλα αυτά ξεκάθαρα και με παραπομπές. Και το τελευταίο βιβλίο, Η Πόλη, η Αγία Σοφιά και η Ενελαμπή της Ορθοδοξίας. Αυτό είναι το τελευταίο βιβλίο της ταπεινότητός μου. Έχει λίγους μήνες που κυκλοφόρησε και αναφέρεται στο πολύκροτο αυτό ζήτημα σχετικά με την πόλη, την Κωνσταντινούπολη και την Αγία Σοφιά. Εάν πραγματικά θα ξαναπάρουμε την πόλη κλπ. Αν θα γίνει αναλαμπή της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού και θα εξαπλωθεί ο Ελληνισμός και θα κυριαρχήσει όλη τη δίκη κλπ. Με όλα τα στοιχεία και με όλα τις αποδείξεις που υπάρχουν μέσα από τους Αγίους Πατέρες μας. Μαζί παίρνουμε ένα CD με τα απολυτή και των Αγίων μας. Ένα καταπληκτικό CD, να το ακούτε αυτές τις μέρες. Αλλά παίρνετε και ένα καταπληκτικό DVD με η κρίση και οι προφητείες των Αγίων μας. Δεν έχουμε χρόνο να σας παίξω ένα κομμάτι από αυτό το DVD. Αν μπορείς να το προχωρήσεις λίγο το DVD εκεί που λέει Γέροντας Παΐσιος. Αν μπορεί να το βάλει μόνο εκεί το Γέροντας Παΐσιος και να κλείσουμε με αυτό στην εκπομπή μας. Να κλείσουμε χωρίς σήμα. Να το προχωρήσεις, να μην βγάλει το κομμάτι από το Κίσικερ και πήγαινε το εκεί που λέει Γέροντας Παΐσιος. Και με αυτό να κλείσει η εκπομπή μας. Αν το έχουμε. Στο 2-10-38-15.000. Όλα αυτά από 130 με 50 μόλις ευρώ. Είναι βιβλία και DVD τα οποία εσείς θα τα κρίνετε. Είναι βιβλία τα οποία δεν το κάνουμε για να σας φοβήσουμε, το κάνουμε για να σας ενημερώσουμε. Είναι έργα τα οποία θα αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο σκέπτεστε και θα μπορείτε να δώσετε πιο μεγάλη σημασία στο τώρα, στο παρόν. Για να ετοιμαζόμαστε, να ξέρουμε και να καταλάβουμε ότι πάρα πολλά πράγματα από αυτά που μας συμβαίνουν δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε. Αλλά μπορούμε να προετοιμαστούμε εσωτερικά για αυτά. Το λέει και ο Χριστός, ιδού προήρηκα ημίν Λεωνίδα, για να προετοιμαστείτε και να είσαστε έτοιμοι για αυτά τα οποία θα γίνονται. Και να δώσω πολλές ευχές έτσι για το λόγο των ημερών και εύχομαι η Παναγία μας να βοηθάει και να σκεπάζει όλο τον κόσμο στα έσχατα και χαλιπά αυτά χρόνια που ζούμε, αλλά και που θα έρθουν ακόμα δυστυχώς χειρότερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εσάς κυρίες και κύριοι. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μας. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Γεια σας.